Σε δύο βασικές κατευθύνσεις κινείται η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού στις προτάσεις και απαιτήσεις της από την κυβέρνηση, παίρνοντας θέση απέναντι στο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τους συναρμόδιους υπουργούς. Ένα σχέδιο που ήγηρε αντιδράσεις, ειδικά στο πλαίσιο των προβλέψεων για τα αντικίνητρα, για όσους δεν επιτύχουν τους στόχους εξοικονόμησης. Οι συγκεκριμένες αναφορές μάλιστα για τα αντικίνητρα στη λογική των τιμωρητικών μέτρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Παιδιπύρου το μεσημέρι της Τρίτης, στην οποία οι δήμαρχοι συζήτησαν για το προτινόμενο πλαίσιο, παίρνοντας όμως αποστάσεις από τη λογική των οριζόντιων μέτρων. Το κυρίαρχο ζήτημα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση από τις τοποθετήσεις δεν ήταν άλλο από το ότι είναι διαφορετική η θεωρητική προσέγγιση του στόχου της εξοικονόμησης και τελείως διαφορετική η πρακτική εφαρμογή. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποίησαν σχεδόν όλοι όσοι τοποθετήθηκαν αφορά στη λειτουργία των αντλιοστασίων, που είναι οι πιο ενεργοβόρες μονάδες των Δήμων και των ΔΕΙΑ, που λειτουργούν μάλιστα σε 24ωρη βάση, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ή να προβλέπεται κάποιο σχέδιο επιχορήγησης του λειτουργικού τους κόστους. Η Παιδιπύρου ζητά για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των Δήμων που επιφέρει η αύξηση του ενεργειακού κόστους να υπάρξει άμεση ενίσχυση από την πολιτεία. Ενώ επιτακτική κρίνεται η αναγκαιότητα χρηματοδότησης και εκπόνησης προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Χρήστος Ντακαλέτσης, τόνισε πως η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αποδεχθεί τη λογική των οριζόντιων μέτρων, αλλά να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Τις αυξημένες ανάγκες στα κολληβητήρια να συνυπολογίζονται, οπότε πρέπει να υπάρχει μια κλιμάκωση. Επίσης, δεν μπορεί να συνυπολογιστεί η μείωση του κόστους στα σχολεία εκεί που δεν υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούμε ζητήματα, μάλλον διλήμματα και αποφάσεις τιμωρητικού χαρακτήρα, όπως ακούσαμε, αποφάσεις δηλαδή που σχετίζονται με την απαγόρευση προσλήψεων σε δήμους ή μείωση επιχορηγήσεων σε δήμους που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Ο Δήμαρχος Αρτέων Χρήστος Τσιρογιάννης και οι Αντιδήμαρχοι Ιωαννίνων, Ευάγγελος Πίχας και Βασίλης Βλέτσας αντίστοιχα τόνισαν πως η εξοικονόμηση μέσω της μείωσης των ωρών του δημοτικού φωτισμού δεν είναι εύκολη ούτε σε πρακτικό επίπεδο. Οι Δήμαρχοι είπαμε ότι τι γίνεται να συνδέεται αυτό το πράγμα με κυρώσεις, γιατί δεν ξέρω αν γίνεται αντίστοιχα σε ένα Υπουργείο, το να έχει ένα Υπουργείο αν δεν πιάσει τους στόχους να υπάρχουν κυρώσεις. Νομίζω ότι κακώς μπήκε έτσι το θέμα και νομίζω ότι δεν μπορούμε και εύκολα να πάλι να την πληρώσουν οι πολίτες που σχολιάστηκε από κάποιους να κλείσουν οι λάμπες ή που βλέπω σε πολλά γήπεδα και δικά μας, ας πούμε, είναι ανοιχτά τα φώτα μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό πρέπει να το κάνουμε, ναι, καμιά φορά καλούμαστε, άμα δεν το κάνουμε, να θέλουμε να μας το πει κάποιος, τέλος πάντων. Αλλά απ' την άλλη όμως, για να επιτευχθεί ο στόχος, νομίζω, Πρόεδρε, πρέπει να ζητήσουμε και κάποια χρήματα. Πρέπει να πάρουμε. Είναι να μειωθεί, ας πούμε, κατά μία ώρα, λέω εγώ. Και αυτό σημαντικό είναι. Ας ανάβουν λίγο αργότερα, ας μην λίγο νοήμα το πρωί, ας Η πρώτη κατεύθυνση θα είναι μια άμεση, να ζητήσουμε μια άμεση ενίσχυση, μια άμεση χρηματοδότηση προκειμένου βραχυπρόθεσμα να μπορέσουν να σταθούν οι δημοτικές δομές κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μην δούμε άλλες καταστάσεις στους δήμους μας και στις πόλεις μας. Οι δήμαρχοι Πογονίου Κώστας Καψάλης και Μετσόβου Κώστας Τζαφέας αντίστοιχα τόνισαν πως οι Δήμοι θα πρέπει και να ενισχυθούν με τη δυνατότητα υλοποίησης έργων ανανεώσιμων πηγών για τις δικές τους ενεργειακές ανάγκες και αφετέρου πως οι ορεινοί δήμοι θα πρέπει να τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης από την πολιτεία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των άλλων μελών της ΠΕΔ. Τι θέλω να πω. Μιλάνε για εξοικονόμηση. Μιλάνε για το ηλέκτρο. Για να μπούμε στο ηλέκτρο, αναφέρθηκαν από συναδέλφους, είναι πολύ δύσκολο οι μικροί δήμοι. Γιατί υπάρχουν περιορισμοί. Πολύ σωστά, Πρόεδρε, αυτό που είπες. Να έρθουν αυτοί οι περιορισμοί για να μπορούν και οι μικρότεροι Δήμοι. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι κανένας μικρός Δήμος δεν θα ενταχθεί, γιατί τα κτίρια τα οποία έχουμε είναι κατασκευασμένα στις παλαιότερες δεκαετίες, με αποτέλεσμα να μην έχουν αδειοδοτήσεις. Οι ορεινοί Δήμοι δεν έχουν μόνο το θέμα του φωτισμού, έτσι, που είναι και λόγοι ασφάλειας. Είναι και θέμα της θέρμανσης. Όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, όπως ήταν πέρσι, ας πούμε. Εμείς αναγκαζόμαστε πολλές φορές, επειδή δεν φτάνει η θέρμανση με τα μέσα που έχουμε, να βάζουμε και ηλεκτρικά σώματα. Που και εκεί υπάρχει μεγάλη κατανάλωση και από ό,τι φαίνεται δηλαδή δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, όπως και να έχει δηλαδή.
Μετά οι κατανομές υπάρχουν σε οριζόντια μας. Ή στην Κρήτη είσαι, ή στον Ευρωκόπη, ή στη Φλόρινα, ή στο Μέτσοβο. Ή πάνε με τους μαθητές, πόσους μαθητές, ή με τους κατοίκους. Τους κατοίκους δεν μας συμφέρει, γιατί με την απογραφή έχουμε πέσει πάρα πολύ. Η απόφασή μας είναι εξειδικευτεί σε κάποια λεπτά θέματα, όπως είναι αυτό. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει από τον Αντώνιο Τρίτσι, ήδη έχουν υποβληθεί προτάσεις των Δήμων για ενεργειακή αναβάθμιση των αντιλιοστασίων τους. Να ανοίξει ή να βρεθεί έξτρα χρηματοδότηση, όπως έχουν πει από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να μπουν γρήγορα αυτά τα έργα, να δημοπρατηθούν και να μειωθεί πάρα πολύ το κόστος το ενεργειακό. Το μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος είναι στα αντιλιοστάσια. Αν έχουμε μία αναλογία, τα 2/3 της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα αντιλιοστάσια. Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων. Πώς όμως είναι αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ούτως ώστε να απορροφήσουν το κόστος της κατασκευής και να ελαφρυθούν οι Δήμοι και κατ' επέκταση οι Δημότες. Να πάμε στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, που έπρεπε να τις είχαμε κάνει χτες. Όποιος δεν έχει κάνει, συνάδελφοι, στο Δήμο την ενεργειακή κοινότητα, νομίζω ότι πρέπει να λάβει και την πολιτική διευθύνη, πρέπει να είναι μπροστά. Αλλά και κάποιοι που κάνουν.